πιάσουμε τώρα. Τώρα, το φώτι που βγαίνει στο τραπέζι από όλα τα θέματα. Να το πιάσουμε από το τελευταίο που συζητούσαμε και με τη Βούλα την Κεχαγιά. Γιατί ο κύριος Κουβέλης είναι και δικηγόρος βεβαίως. Με τη συνεργάτη του Κουβοντίνα. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλούστερα από ό,τι εμφανίζονται. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται δυσκολότερα. Από την ώρα που εντάσσεται η συγκεκριμένη χορήγηση της άδειας στην πολιτική αντιδικία και διελκυστίνδα. Υπάρχει ένας νόμος, ο 2776 του 1999, που επιτρέπει την χορήγηση αδειών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και κάτω από την αξιολόγηση συγκεκριμένων στοιχείων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο νόμος έχει μεγάλη διαδρομή από το 1999 μέχρι το 2017. Επιτρέπει τη χορήγηση αδειών, μικρών, λίγο μεγαλύτερων και πολύ μεγαλύτερων και με ορισμένες προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν κάνει διάκριση αναφορικά με τον χαρακτήρα των αδικημάτων, των ποινικών αδικημάτων, των εγκλημάτων για τα οποία κάποιος καταδικάστηκε. Δεν κάνει δηλαδή στην περίπτωση Κουφοντίνα εξαίρεση για τον χαρακτήρα ή μάλλον αναφορικά με τον χαρακτήρα των εγκληματικών του ενεργειών. Κρίθηκε από τη δικαιοσύνη για αυτά τα εγκλήματα και έχει καταδικαστεί. Εκείνο στο οποίο αποσκοπεί ο νόμος, και όχι μόνο ο ελληνικός νόμος, διότι αυτή η ρύθμιση, σοφρονιστικού χαρακτήρα ρύθμιση, αφορά σε πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα της Ευρώπης, οι οποίες διακρίνονται για τον πολιτισμό του δικαίου, για τον δικαιϊκό πολιτισμό. Η χορήγηση αδειών, κατά συνέπεια, δεν συμψηφίζεται, ούτε αμφισβητεί την κρίση του δικαστηρίου που επέβαλε συγκεκριμένες ποινές. Εκείνο που επιχειρεί ο σοφρονιστικός κώδικας, ο συγκεκριμένος νόμος και όπως σήμερα ισχύει, είναι ο σοφρονισμός. Δηλαδή η χορήγηση της άδειας, μικρής ή λίγο μεγαλύτερης, εντάσσεται στην διαδικασία σοφρονισμού του καταδικαστέντος. Το δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι αποφυλάκηση. Είναι χορήγηση μιας αδείας. Στην προκειμένη περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα θα απουσιάσει από τις φυλακές με άδεια και κάτω από συγκεκριμένους όρους 48 ώρες. Και θα επιστρέψει στη φυλακή. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημα. Και αν δεν επιστρέψει, όχι ο συγκεκριμένος, ο οποιοσδήποτε παίρνει άδεια. Πρέπει να σας πω ότι διαχρονικά έχει κριθεί ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό εκείνων που παίρνουν άδεια και δεν επιστρέφουν. Και θα σας έλεγα ότι με επιστημονικά σοφρονιστικά κριτήρια το ποσοστό της μη τήρησης των όρων, ιδιαίτερα του όρου επιστροφής, είναι εξαιρετικά μικρό, έτσι ώστε να είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ρύθμιση η οποία υφίσταται στο σοφρονιστικό κώδικα αναφορικά με τη χορήγηση των αδειών. Ένα άλλο ζήτημα. Ποιος αποφασίζει? Στις περιπτώσεις αυτές αποφασίζει ένα όργανο στο οποίο, στην προκειμένη περίπτωση στις φυλακές Κορυδαλλού, προείσταται εισαγγελικός λειτουργός. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αντιεισαγγελέας εφετών. Ακριβώς, είναι ο επικεφαλής αυτού του οργάνου. Κατά συνέπεια έχουμε και το στοιχείο της δικαιϊκής κρίσης έμεσα, πλην όμως η δικαιϊκή κρίση είναι παρούσα, από την ώρα που στο όργανο αυτό έχουμε την παρουσία συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού. Πρέπει να αξιολογούνται τα στοιχεία, δηλαδή η συμπεριφορά που επιδεικνύει κάποιος, μία από τις προϋποθέσεις μέσα στη φυλακή, ναι, εάν έχει διαπράξει ή δεν έχει διαπράξει πειθαρχικά αδικήματα. Και αυτά είναι ικανά, βεβαίως και αν έχει διανύσει τον συγκεκριμένο χρόνο κράτησης, εν προκειμένου τον έχει τον διανύσει, για να δοθεί αυτή. Κύριε Κουβέλη, η χορήγηση της αδείας. Πρέπει να τηρούνται, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πόσες φορές από χθες και θα το λέμε και στις επόμενες εκπομπές και όποτε προκύπτουν θέματα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά οι νόμοι είναι και ανθρώπινα δημιουργήματα. Στο συγκεκριμένο, το επισημάνατε ήδη 2-3 φορές, είναι στο πλαίσιο του σοφρονισμού. Πρέπει, είναι όμως αυτό που λέμε δίκαιος. Πολλοί ρωτούν, ας πούμε, όλοι οι σοβίτες. Πρέπει να εμπίπτουν στον ίδιο νόμο. Δεν θα μπορούσε για κάποιες περιπτώσεις και ας εξαιρέσουμε, να μην το πάμε μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να είναι αυστηρότερο το πλαίσιο. Κύριε Σκαράτο, υπάρχει ένα κριτήριο ότι κάποιος πρέπει να έχει διανύσει, πρέπει να έχει εκτίσει συγκεκριμένο χρόνο ποινής. Δηλαδή είναι δεκαετία στα κακουργήματα. Αντιλαμβάνομαι και τον αντίλογο που λέει ότι κάποια εγκλήματα, κάποια αδικήματα, για να χρησιμοποιήσω έναν πιο σαφή όρο, θα πρέπει να εξαιρούνται από την διαδικασία χορήγησης αδειών. Προσωπικά
είμαι αντίθετος. Ακόμη και για την τρομοκρατία. Κοιτάξτε, και για τους πεδόφιλους ανοίγει το θέμα. Ο Κουφοντίνας δεν έχει καταδικαστεί τρομοκρατία. Έχει καταδικαστεί με τρομοκρατικό νόμο για ποινικά αδικήματα. Για εγκλήματα, για δολοφονίες. Για ποινικά αδικήματα, για δολοφονίες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης, ο χαρακτήρας των πράξεών του, εντάχθηκαν στην γενικότερη αναφορά στην τρομοκρατία. Θα σας έλεγα ναι, διότι ο σοφρονισμός είναι σοφρονισμός που αφορά όλα τα εγκλήματα, χωρίς εξαίρεση. Διότι τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι ικανά στοιχεία αν αξιολογούνται σωστά και πρέπει να αξιολογούνται σωστά για να χορηγείται η άδεια, διότι επαναλαμβάνω... Σοφρονισμός δεν σημαίνει, για να πω κάτι ακόμα που συζητάμε τις τελευταίες ώρες, σοφρονισμός, δεν λέω αν ο νόμος το προϋποθέτει, να είμαι ξεκάθαρος, αλλά σοφρονισμός δεν σημαίνει και μεταμέλεια. Τι θα πει σοφρονισμός αν δεν έχεις μετανιώσει, αν... Δεν θέλεις να επαναλάβεις το ίδιο αδίκημα. Κοιτάξτε, αν είσαι ήσυχος στο κελί σου. Κοιτάξτε, δηλαδή... η μεταμέλεια, βεβαίως. Ναι, γιατί αυτό ακούμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Κοιτάξτε, η έννοια δεν της μπορεί να υπάρχει άλλο κριτήριο. Ρωτάμε. Η έννοια της μεταμέλειας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περισσότερο η ενδιάθετη στάση του οποιοδήποτε κατηγορουμένου και εν συνεχεία καταδικαστέντος. Δεν είναι το ασφαλές κριτήριο. Και μιλάω απροσωπόληπτα, μιλάω πέρα και πάνω από την υπόθεση Κουφοντίνα. Αυτό είναι το κριτήριο που μπορεί να ελέγχεται, να αξιολογείται και να σταθμίζεται. Και ποιο είναι αυτό, ότι έχει διανύσει έναν μεγάλο χρόνο έκτησης της ποινής, έχουμε προκειμένου, δεν έχει πειθαρχικά αδικήματα. Τα πειθαρχικά αδικήματα είναι κρίσιμο μέγεθος, διότι ξέρετε, αξιολογούνται όχι μόνο με τον νόμο αυτό και από το παρελθόν, ως στοιχεία συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Και μετά οι όροι. Σύμφωνα με τους οποίους εξέρχεται κάποιος παίρνοντας άδεια, είναι πάντοτε παρόντες. Εγώ πάντως, κύριε Κουβέλη, αν μου επιτρέπετε, έχω την εξής απορία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ισοβήτης, και αντιλαμβάνομαι απολύτως το κομμάτι του σοφρονισμού που λέτε, γιατί πραγματικά μια πολιτισμένη δημοκρατία πρέπει να ασχολείται, μια πολιτισμένη κοινωνία πρέπει να ασχολείται και με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν μπαίνει στη θέση του. Εσύ υποτίθεται σαν κράτος πρέπει να είσαι πιο ψηλά. Όμως απ' την άλλη, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Στη λογική αυτή, στο δικό σας χώρο, τι νόημα έχει ένας ισοβήτης που δεν θα ενσωματωθεί με την κοινωνία, αυτή δεν πρόκειται να βγει ποτέ ουσιαστικά από τη φυλακή. Όχι, δηλαδή, ένας ισοβήτης βαραίνει περισσότερο στη ζυγαριά, εάν θα μπορέσει να ξαναβγεί στην κοινωνία, αφού δεν πρόκειται να τον βγάλουν δεν έξω. Είναι ακριβές. Από το ενδεχόμενο να εμπλακεί πάλι στις ίδιες προηγούμενες πράξεις του. Δεν έχετε γιατί δίκιο. Είδαμε και θαυμαστές απ' έξω να το πούμε. Αυτό είναι άλλη στάξη ζήτημα. Αλλά δεν έχετε δίκιο να σας πω. Ένας ισοβήτης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μην μετατρέψουμε τη συζήτησή μας τώρα σε νομική συζήτηση, αμιγώς νομική. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το πάμε. Λοιπόν, αλλά σας λέω ότι ένας ισοβήτης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να βγει. Ένας ισοβήτης ο οποίος έχει πάρα πολλά ισόβια. Είναι σχεδόν αδύνατο να βγει. Τα 11 φορές. Ναι, εκτός και αν ακολουθηθεί άλλη διαδικασία που δεν είναι του παρόντος. Νομίζω έχουν βγει σοβίτες, έτσι. Βεβαίως. Ο Σεχίδης. Που είχε κάνει τα εγκλήματα πάνω. Σκότωσε 8 άτομα. Σε ό,τι αφορά εκείνο το οποίο είπατε για έξω από τις φυλακές, σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Ξέρετε πόσο βαρύτατα εγκληματικές ενέργειες από κάποια πρόσωπα έτυχαν. Μιας επιδοκιμασίας από τους έξω, δεν αναφέρομαι σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Σας θυμίσω ποικιλώνυμους δράκους, οι οποίοι αν θέλετε είχαν γίνει και ινδάλματα. Αυτό δεν είναι αξιολογικό στοιχείο της διαδικασίας του σοφρονισμού. Διότι αν εγκαταλείψουμε την έννοια του σοφρονισμού και περάσουμε στο χώρο της εκδίκησης εκ μέρους της δημοκρατικής πολιτείας, τότε ξέρετε τι δρόμο ανοίγουμε. Την επαναφορά της ποινής του θανάτου. Κύριε Κουβέλη, να μείνουμε σε αυτά και να πάμε τώρα στα πολιτικά. Το πιο κοντινό σε σχέση με τα πολιτικά.